Ωραία. Λοιπόν, είστε καθισμένοι στο γραφείο σα με, υπόθε... με, μια επίγουσα προθεσμία και ένα μυαλό το οποίο είναι σε 100 πράγματα, σε 100 σκέψει. Όλοι έχουμε βρεθεί εκεί. Παρά τι προσπάθειέ σα, τα πράγματα βλέπετε ότι δεν προχωρούν. Πρέπει να εστιάσετε στην εργασία που έχετε μπροστά σα. Έχετε κίνητο να το κάνετε, αλλά τι συμβαίνει. Απλώ δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε. Έτσι. Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, με τόσου πολλού περισπασμού, είναι πολύ εύκολο κάτι, κάτι, μια ειδοποίηση, μια σκέψη, οτιδήποτε, να αποσπάσει την προσοχή μα. Είτε είναι τα social media, είναι τα μηνύματα. Καλησπέρα. Είτε είναι ειδοποιήσει, είτε είναι κάποιο βίντεο στο YouTube, TikTok, τηλεοπτικέ σειρέ. Όλα και όλοι θέλουν την προσοχή μα. Για να συμφωνείτε. Και η αδυναμία συγκέντρωση στην εργασία που έχουμε μπροστά μα είναι μία από τι ασθένειε τη εποχή μα. Όλοι θέλουν να ξέρουν τι, πώς μπορούν να είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι, περισσότερο εστιασμένοι. Και επειδή τα ωφέλη από τη βελτίωση της συγκέντρωσής μας και της εστίασης είναι πολλά, είπα να κάνω αυτή την εκπαίδευση και να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα πράγματα που έχουν βοηθήσει και εμένα προσωπικά να είμαι περισσότερο εστιασμένος στα σημαντικά. Λοιπόν, θα ήθελα να σας καλωσορίσω λοιπόν στη σημερινή εκπαίδευση. Α, θα ήθελα να σας συγχαρώ που είστε σήμερα εδώ, και που, που αφιερώνεται τον χρόνο για την προσωπική σας εξέλιξη και ανάπτυξη. Και στο να αναπτύξετε κάποιες δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να γίνετε πιο αποτελεσματικοί και πιο επαγγελματίες σε οτιδήποτε κάνετε. Αυτή η εκπαίδευση, όπως είπαμε, τα δείτε ταυτόχρονα και στο Zoom αλλά και στο Instagram. Επίζω να μην υπάρχει κάποιο, ε, κάποιο θέμα στις συνδέσεις μας. Να είναι όλα τεχνικά καλά. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα ποιο είμαι βασικά. Και για ποιο λόγο μιλάω για αυτό το θέμα. Καταρχά, είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή. Σα μιλάω από το γραφείο μου στο σπίτι στο Κλική. Ζω εδώ όλη μου τη ζωή. Και ξεκίνησα να ασχολούμαι με την επιχειρηματικότητα τον Φεβρουάριο του 2002. Τα πρώτα χρόνια είχα ξεκινήσει το έκανα παράλληλα με τη, μια δουλειά που δούλευα τότε ω υπάλληλο σε ένα βιβλιοπωλείο. Και από 1 Νοεμβρίου του 2002 ουσιαστικά ασχολούμαι αποκλειστικά με την επιχειρηματικότητα, με το δικτυακό marketing. Από το 2010. Ε, παρέχω αυτή την υπηρεσία του coaching, το business coaching και personal coaching σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουν πώς μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες που έχουν. Α, το 2007 αποφύτησα από ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαιδεύσεων και coaching το MLM University. Το 2007 επίσης ξεκίνησα το blog μου. Το 2007 επίσης έγραψα και το πρώτο μου βιβλίο, το «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing» και πριν λίγους μήνες το δεύτερο μου βιβλίο τελείωσε, το βιβλίο «Ακαταμάχητη στην επικοινωνία». Έχω πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα ε, τα οποία θα βρίσκονται όλα στο, στο site μου, στο GreekCoach.gr και ο λόγος που κάνω αυτή την εκπαίδευση είναι γιατί πριν ήμουν κι εγώ ένα άτομο το οποίο είχα τρομερό θέμα συγκέντρωσης. Στο, το, δεν είχα καθόλου καλή οργάνωση στα πράγματά μου, ειδικά στο σχολείο θυμάμαι το δωμάτιό μου το εφηβικό ήταν άλλο κάτω συνέχεια, είχε παντού αφήσει πράγματα πεταμένα κάτω στο, στο πάτωμα, ενώ τα αδέρφια μου ήταν στο άλλο άκρο, ήταν φούρνο οργανωμένα και σε τάξη, εγώ μου μιλάμε χαμό. Αλλά και αυτό βέβαια όταν μπήκα στην ενήλικη ζωή, είχε ω αποτέλεσμα να έχω την εικόνα ότι είμαι ένα άτομο που δεν μπορεί να μάθει. Είμαι ένα άτομο το οποίο δυσκολεύεται να, να κρατήσει πληροφορίε. Αλλά άρχισα να αποκτώ κάποιε δεξιότητε, άρχισα να αλλάζω κάποιε συνήθειε. Κάποιε από αυτέ είναι αυτέ που θα μοιραστώ μαζί σα σήμερα. Και κατάφερα πραγματικά και να μπορώ να μελετάω και να διαβάζω και να συγκρατώ πληροφορίε και να γίνω πάρα πολύ καλός ε, και να βελτιώνομαι συνεχώς στο αντικείμενό μου. Είτε είναι το coaching, είτε είναι το δικτυακό marketing, είτε είναι η επιχειρηματικότητα, η εκπαιδεύση, οτιδήποτε. Εντάξει. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι το εξή ότι αν εγώ που ήμουν όπως ήμουν, μπόρεσα να αλλάξω και να βελτιώσω τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνομαι και ολοκληρώνω εργασίε, τότε μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Πριν ξεκινήσουμε όμω, θα ήθελα να, και, να δούμε και μερικά ε, διαδικαστικά, Οπότε θα ήθελα να σα προτρέψω να κάνετε εγγραφή στη λίστα μου και στο κανάλι μου. Αν είστε καινούργοι και έχετε σε μια τέτοια εκπαίδευση για πρώτη φορά, να σα ενημερώσω ότι κομμάτια αυτών των εκπαιδεύσεων τα ανεβάζω και στο blog μου, το οποίο είναι το GreekCoach.gr, κάθετο blog, στο οποίο έχω εκατοντάδε άρθρα μέσα και βίντεο. Επίση, εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Θα με βρείτε πλέον ω youtube.com κάθετο Greek Coach, ή άμα ψάξετε παπάκι GreekCoach, πλέον υπάρχει και αυτό στο YouTube. Εκεί ανεβάζω ένα-δύο βίντεο την εβδομάδα. Προφανώ, αν δείτε κάτι που σα ενδιαφέρει, κάντε like, αφήστε σχόλιο ή προτρέψτε και άλλου να μπουν στο κανάλι μου. Αν δεν είστε ήδη γραμμένοι στη λίστα μου, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο list για να γραφτείτε, είναι δωρεάν και θα λαμβάνετε ενημέρωση για κάθε νέα εκπαίδευση που κάνω ή κάθε νέο βίντεο, άρθρο ή οτιδήποτε ανεβάζω, μόλι το ανεβάζω. Επίση, θα λάβετε στο email σα και κάποια πρώτα βήματα, κάποια πρώτα βίντεο για να ξεκινήσετε την εκπαίδευσή σα. Δωρεάν φυσικά όλα αυτά. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που προτείνω σε όσου θέλουν να μελετήσουν το υλικό μου. Έχω πάρα πολύ υλικό, έχω άπειρο υλικό. Οπότε ξεκινώντα από το GreekCoach.gr κάθετο list και λαμβάνοντα αυτά τα πρώτα email που θα σα έρθουν, είναι ένα πάρα πολύ καλό τρόπο για να μπείτε σε όλο αυτό το υλικό. Ωραία, πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Στο σημερινό μάθημα, λοιπόν, θα δούμε τρει από τι συνήθειε που έχω αποκτήσει τα τελευταία χρόνια που με έχουν κάνει πολύ πιο αποτελεσματικό και συνεπή στη ζωή και στην εργασία μου. Θα μιλήσουμε για το τι γίνεται όταν έχουμε αναλάβει πολλές υποχρεώσεις ή πολλά projects και πείτε μου, σας έχει τύχει και εσάς αυτό, δηλαδή σας συμβαίνει αυτό και εσάς, να έχετε αναλάβει πολλές δεσμεύσεις, πολλές υποχρεώσεις και να μην έχετε χρόνο και να νιώθετε πνιγμένοι. Έτσι. Τι, θα, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, πώς μπορούμε να είμαστε πιο ήρεμοι και πιο χαρούμενοι ενώ ταυτόχρονα είμαστε παραγωγικοί και αποτελεσματικοί. Θα δούμε τη μία απλή συνήθεια που μπορεί να εκτοξεύσει την παραγωγικότητά σας. Γιατί το να δουλεύετε από λίστα μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό και ποια είναι τα διαφορετικά είδη λίστας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Τι να κάνετε όταν είστε στην εργασία σας και προκύπτουν περισπασμοί ή άλλες δουλειές που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν. Και τέλος, μία απλή τεχνική, η οποία θα σας βοηθήσει να ολοκληρώνετε εστιασμένη την κάθε σας εργασία. Και είναι μία τεχνική, την οποία χρησιμοποιώ καθημερινά. Αν έχουμε χρόνο στο τέλος, θα απαντήσω και σε ερωτήσει σα. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης, θα σας δίνω και κάποιες ασκήσεις, κάποιες εργασίες δηλαδή, ώστε να φύγετε από εδώ με πρακτικές λύσεις. Ωραία. Τώρα, το θέμα της σημερινής εκπαίδευσης, λοιπόν, είναι τρεις συνήθειες που άλλαξαν τελείως, προς το καλύτερο προφανώς, τον τρόπο που διαχειρίζομαι το χρόνο μου. Είστε έτοιμοι? Αν είστε έτοιμοι, θα ήθελα να μου γράψετε τη λέξη έτοιμοι στα σχόλια. Γράψτε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Τέλεια. Ωραία. Τώρα, καθώς ακούτε τη σημερινή εκπαίδευση, σημειώστε ποια ή ποιες από αυτές τις ιδέες Ωραία. Αγγελική έτοιμη. Σταυρούλα. Κατερίνα, τέλεια. Λοιπόν, ποια, ποιες από αυτές οι ιδέες, για σου έβη, σας φαίνεται ε, πιο χρήσιμη, ώστε να το συζητήσουμε στο τέλος και θα αφήσω και λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Οπότε ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να δούμε, είναι τα δύο μεγάλα projects. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται να συνειδητοποιήσετε, είναι τι? Είναι ότι δεν μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Είναι αδύνατο να λέτε ναι σε όλα και είναι αδύνατο να κάνετε τα πάντα ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να μάθετε να λέτε όχι σε πράγματα που δεν είναι προς όφελό σας, προς συμφέρον σας δηλαδή. Και για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστεί να πάρετε κάποιες αποφάσεις για τις προτεραιότητές σας. Okay. Οι περισσότεροι άνθρωποι, τι κάνουν, προσθέτουν όλο και περισσότερα πράγματα στο πρόγραμμά τους, έχουν δηλαδή ένα γεμάτο πρόγραμμα ήδη, αλλά συνεχίζουν να λένε ναι και να δεσμεύονται σε περισσότερα πράγματα. Γεμίζουν το πρόγραμμά του, χωρί όμω να αφαιρούν τίποτα. Ωραία. Έχουν πολύ γεμάτο πρόγραμμα στη δουλειά τους, Έρχεται ο προϊστάμενος, του δίνει μία ακόμα εργασία και δεν μπορούν να πούν όχι. Παίρνουν ακόμα περισσότερε αρμοδιότητε. ή να πούν ναι, αλλά okay, τι μπορεί να πάρει από αυτά που μου είσαι δώσει. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν οι περισσότεροι νιώθουν αγχωμένοι. Δεν μπορείτε να λέτε ναι στα πάντα χωρίς να βγάζετε, χωρίς να αφαιρείτε κάτι από το πιάτο σας. Αλλά η δυσκολία για τους περισσότερους είναι το να γνωρίζουν τι χρειάζεται να βγάλουν, τι χρειάζεται να αφαιρέσουν. Το πρώτο μέρος που θα χρειαστεί να κοιτάξετε είναι να δείτε σε τι λέτε ναι και σε τι λέτε όχι. Ωραία. Να δείτε δηλαδή τι είναι σημαντικό για εσάς και μετά να πάρετε αποφάσεις για το πώς θα αφιερώνετε το χρόνο σας με βάση αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να σταθείτε για μια στιγμή και να σκεφτείτε, okay, τι είναι σημαντικό για μένα ώστε να ξέρω σε τι να πω όχι, ποιες είναι οι εργασίες, ποιες είναι, ποια είναι τα πράγματα στη ζωή μου, στη δουλειά μου, τα οποία είναι σημαντικά και πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν μόνο από μένα. Εντάξει. Τώρα, αυτό που... Α, αυτό που θα σα πω τώρα είναι να σα έρθει σαν έκπληξη. Α, δεν ξέρω. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να εστιάσουν μόνο σε δύο σημαντικά πράγματα κάθε φορά. Μόνο σε δύο. Α πούμε ότι το ένα είναι ότι θέλετε να εστιάσετε στην επιχείρησή σα. Άρα σίγουρα είναι ένα από τα δύο, αν ας έχετε επιχείρηση ή το επάγγελμά σα. Μπορείτε να επιλέξετε ακόμα ένα. Αν το ένα δηλαδή είναι η καριέρα σα, η δουλειά σα, η επιχείρησή σα, θα πρέπει να επιλέξετε ακόμα ένα. Για κάποιου, ίσω να είναι η οικογένεια. Για κάποιου, να είναι η καριέρα σα στην οποία θέλετε να εστιάσετε, γιατί απαιτεί αρκετό από τον το χρόνο σα. Κάποιοι από εσά έχετε πολλά πράγματα που κάνετε ταυτόχρονα, έχετε δεσμευτεί σε πολλά πράγματα, έχετε αναλάβει πολλά πράγματα στο παρελθόν και μπορεί να έχετε ξεκινήσει να προωθείτε τη δουλειά σα στα social media ή να ξεκινήσετε με το δικτυακό marketing ή οτιδήποτε. Ωραία. Και βλέπετε και τώρα που αποφασίσετε να μπείτε σε ένα πλάνο δράση θα χρειαστεί να αφαιρέσετε κάποια από τα πράγματα από το πρόγραμμά σας. Okay. Τώρα, αυτό που προτείνω είναι ότι οι αποφάσεις που θα πάρετε τώρα για το χρόνο σας, ίσως να είναι για κάποια χρονική περίοδο. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή θα πρέπει να είναι για το υπόλοιπο τη ζωή σας. Okay. Άρα, αν έχετε θέμα χρόνου, που ίσως είναι και ο λόγος που είστε σε αυτή την εκπαίδευση, τότε χρειάζεται να δείτε ποια είναι τα δύο σημαντικά πράγματα, οι δύο πιο σημαντικοί τομείς της ζωής μου αυτή τη στιγμή στου οποίου θα επενδύσω, στου οποίου θέλω να εστιάσω. Κάποιοι μπορεί να δουλεύετε σε μία δουλειά και να ασχολείστε με το να προωθείτε, να, να κάνετε κατασκευέ, να έχετε μία δουλειά στο δικτυακό marketing, να κάνετε κάποια άλλη απασχόληση επιχειρηματική ενδεχομένω στο Ιντερνετ και να έχετε και την οικογένειά σα. Τώρα, για κάποιου από εσά, βέβαια, η δουλειά σα μπορεί να μην είναι η βασική σα εστίαση. Δηλαδή, είναι μια δουλειά στην οποία να κάνετε καριέρα, και μπορεί να πηγαίνετε εκεί να κάνετε τη δουλειά σα και μετά να φέκετε. Ωραία. Μπορεί να μην είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να εστιάσετε όλη σα την ενέργεια εκεί. Γι' αυτό σα είπα στην αρχή τη εκπαίδευση ότι για τον καθένα θα είναι διαφορετικό για το τι θα κάνει. Χρειάζεται δηλαδή να πάρετε κάποιε αποφάσει με βάση το τι είναι σωστό για εσά. Τώρα, εστιάζουμε λοιπόν σε δύο βασικού τομεί κάθε φορά, όχι γιατί δεν μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα, αλλά όταν έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα, τότε τι συμβαίνει κάτι θα πάσχει, κάτι θα υποφέρει. σω και όλα να υποφέρουν, δεν ξέρω. Εντάξει. Όταν λοιπόν θα έχετε πολλά σημαντικά πράγματα που ασχολείστε ταυτόχρονα, τότε κάτι ή όλα θα υποφέρουν. Χρειάζεται δηλαδή να έχετε μια ισορροπημένη ζωή. Χρειάζεται επίση φυσικά αυτό, να υπάρχει ισορροπία. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνουμε μόνο αυτά τα δύο πράγματα και αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα στην άκρη. Ναι, θα χρειαστεί να αφιερώσετε χρόνο στην οικογένειά σα, να είναι μια, ένα σημαντικό κομμάτι τη ζωή σα. Θα χρειαστεί να αφιερώσετε σίγουρα χρόνο και στην επιχείρησή σα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα αμελήσετε την υγεία σα ή τη φυσική σα κατάσταση. Όχι. Χρειάζεται ισορροπία. Ναι, θα συνεχίσετε να γυμνάζεστε ενώ χτίζετε την επιχείρησή σα, την καριέρα σα και εστιάζετε και στην οικογένειά σα. Αλλά δεν θα βάλετε στόχο να γίνετε επαγγελματίε bodybuilders ή πρωταθλητέ στο χώρο ή στο στίβο. Υπάρχει διαφορά του να είμαι σε φόρμα και το να προπονούμε για να γίνω bodybuilder. Δεν ξέρω εγώ, crossfitter οτιδήποτε, να γίνω μαραθωνοδρόμο. Απαιτεί χρόνο αυτό. Ωραία. Ή κάποιο μπορεί να πει ότι κάνω, ασχολούμαι με φιλανθρωπικό έργο, είμαι σε κάποιο σύλλογο, η σε κάποια κοινότητα, βοηθάω κοινότητε. Ναι, πολύ καλό αυτό. Αν όμω οι δύο βασικοί τομεί που εστιάζεται είναι η οικογένειά σα και η επιχείρησή σα, τότε ίσω να μην είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να είστε ενεργοί εθελοντέ σε κάποιο φιλανθρωπικό έργο. Ωραία. Τώρα, το να πηγαίνετε μία φορά το μήνα σε κάποιε συναντήσει και να βοηθάτε κάποιου ανθρώπου, είναι διαφορετικό από το να πηγαίνετε κάθε απόγευμα ή να πηγαίνετε δύο-τρία απογεύματα από μία ώρα ή δύο ώρε. Οπότε λοιπόν, μία από τι εργασίε που θα σα δώσω είναι πια: είναι να αποφασίσετε ποιε είναι οι δύο βασικέ προτεραιότητέ σα. Και όταν θα ξέρετε ποιε είναι οι προτεραιότητέ σα, γίνεται πιο εύκολο να πείτε όχι. Γιατί έτσι θα μπορείτε να ξέρετε σε ποια πράγματα θα πείτε όχι. Ο πρώτο στόχο μα λοιπόν είναι να πάρουμε κάποιε αποφάσει. Χρειάζεται να σκεφτείτε τι είναι καλύτερο για εσά. Και ελπίζω για εσά που είστε σήμερα εδώ και αν ασχολείστε με, την επιχειρηματικότητα, το ένα από τα δύο να είναι η επιχείρησή σα. Τουλάχιστον για αυτή την περίοδο τη ζωή σα. Οπότε επιλέξτε ακόμα ένα. Και έτσι θα έχετε μία βάση για να αρχίσετε να λέτε όχι σε κάποια άλλα πράγματα. Τώρα, θέλω να φέρω μία εξαίρεση εδώ. θα με ακούσετε να λέω σε άλλε εκπαιδεύσει ότι χρειάζεται να αρχίσετε να, όταν ξεκινάτε και με την επιχειρηματικότητα, ωραία, ό,τι και αν κάνετε, με το δικτυακό marketing ή οτιδήποτε, χρειάζεται να συναντάτε και να γνωρίζετε ανθρώπου. Δεν είναι δηλαδή ότι δουλεύουμε από το σπίτι πίσω από έναν υπολογιστή ή ένα κινητό και είμαστε κλεισμένοι εκεί. Ωραία. Οπότε, αν εσκεμμένα ασχολείστε με ομάδε ή εθελοντικού οργανισμού ή εκδηλώσει ή events ή οτιδήποτε, ώστε να μπορείτε να γνωρίσετε ανθρώπου που είναι καλοί σύνδεσμοι για την επιχείρησή σα ή δυνητικοί πελάτε, τότε αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι καλό. Είναι σχετικό με την επιχείρησή σα. Οπότε το να έχετε την επιχείρησή σα στο δικτυακό marketing δεν σημαίνει ότι κάθετε πίσω από ένα τηλέφωνο. Ωραία. Σημαίνει ότι χρειάζεται να γίνετε πιο ενεργοί, πιο δραστήριοι σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, Αυτέ λοιπόν οι προτεραιότητε για τι οποίε μιλάμε εδώ πέρα ίσω είναι για ένα χρονικό διάστημα. Είπαμε λοιπόν να επιλέξετε δύο προτεραιότητε. Και μπορεί να είναι για ένα χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζεται να είναι για πάντα δηλαδή. Okay. Όταν για παράδειγμα ήθελα να πάω την επιχείρησή μου σε επίπεδο εισοδήματο πλήρω απασχόληση, τι έκανα. Για ένα διάστημα σταμάτησα να κάνω τακτικά πρόβαση με το συγκρότημά μου. Ασχολούμαι με τη μουσική, παίζω κιθάρα, μπάσω τέλο πάντων. Έχω ένα ρόλο συγκρότημα. Καλησπέρα, Σπύρο. Έχω ένα ρόλο συγκρότημα στο οποίο παίζουμε. Όταν ήθελα να, να την επιχείρησή μου και ήθελα να εστιάσω πάρα πολύ σε αυτό, ελάττωσα τι πρόβε. Σταμάτησα να κάνω πρόβε για ένα διάστημα. Όταν έφτασα ξανά την επιχείρησή μου. Στο εκεί που ήθελα, και μπήκα σε άλλου ρυθμού, τότε είχα χρόνο να με πιο τακτικά τι πρόοδε. Το ίδιο κάνω και με τι προπονήσει μου. Είναι άλλο να πηγαίνει στο γυμναστήριο κάθε μέρα από μία ώρα και παράλληλα να θε να είσαι καλά στην οικογένειά σου και στην καριέρα σου, και άλλο να πει ότι θα εστιάσω τώρα στην οικογένειά μου. Το παιδί μου δίνει πανελίνε, θέλω να εκεί κοντά του, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Ή τώρα θέλω να κάνω να δημιουργήσω ορμή στην επιχείρησή μου. Ωραία. Μπορείτε για εκείνο το διάστημα, είναι μήνες, μήνες, να είναι τρει μήνε, έξι μήνε, να πείτε ότι θα πηγαίνω στο γυμναστήριο δύο φορέ το μήνα, φορές την εβδομάδα μάλλον. Για να κάνω στο σπίτι γυμναστική. Να κάνω λιγότερο χρόνο, να κάνω δύο-τρει φορέ την εβδομάδα από μισή ώρα. Από το να πηγαίνω κάθε μέρα πέντε φορέ την εβδομάδα για μία ώρα. Άξι, για δύο ώρε. Λοιπόν, και είναι καλύτερο να το βλέπετε έτσι, ότι δεν είναι για πάντα, γιατί μπορείτε να πείτε ότι ξέρει κάτι, για έξι μήνε δεν θα το κάνω αυτό, αλλά μετά θα μπορώ να το συνεχίσω. Σα δίνει δηλαδή ένα χρονικό πλαίσιο για να σα βοηθήσει να επεκτείνετε τη δουλειά σα. Βασικά, αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι μπορείτε να πάσα στιγμή να αλλάξετε τι προτεραιότητέ σα. Δεν είναι δεσμευτικό αυτό για πάντα και δεν αλλάζει. Okay. Οπότε λοιπόν σκεφτείτε αυτό ακριβώ, ότι στη δουλειά αυτή που κάνουμε εδώ πέρα, και γενικότερα στη ζωή μα, δεν θέλουμε να είμαστε αγχωμένοι. Δεν θέλουμε να, έχουμε, να μην έχουμε χρόνο ποτέ να κάνουμε τίποτα και συνεχώ να είμαστε εστιασμένοι στο έργο και στη δουλειά κτλ. Κι εγώ είμαι εστιασμένο πολλά χρόνια συνεχόμενα στη δουλειά, αλλά κάνω και διαλύματα. Okay. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου και γι' αυτό. Η τελειώ δεν είναι ελκυστική, δεν είναι η ζωή που θέλουμε να έχουμε. Αξί. Λοιπόν, οπότε α προχωρήσουμε στο επόμενο. Το πρώτο λοιπόν ήταν να επιλέξετε δύο, σημαντικά, δύο σημαντικού τομεί που θα εστιάσετε. Τώρα, το δεύτερο το οποίο θα δούμε είναι το να δουλεύετε από μία λίστα. Το να μπορείτε να βάζετε ένα καλό πλάνο πριν ξεκινήσετε είναι μία ένδειξη των συνολικών ικανοτήτων σας. Όσο καλύτερο είναι το πλάνο σας, τόσο ευκολότερο είναι τι. Είναι να ξεπεράσετε την αναβλητικότητα, να ξεκινήσετε και να συνεχίσετε. Κάθε λεπτό που αφιερώνετε στο σχεδιασμό σας γλιτώνει 10 λεπτά στην εκτέλεση. Okay και χρειάζονται μόνο περίπου 10 με 12 λεπτά για να προγραμματίσετε την ημέρα σας, μπορεί να είναι και πολλά αυτά που λέω, αλλά αυτή η μικρή επένδυση χρόνου μπορεί να σας γλιτώσει περίπου 2 ώρες, 100 με 120 λεπτά χαμένου ή μη εστιασμένου χρόνου μέσα στην ημέρα σας. Πολύ σημαντικό. Παρότι ο προγραμματισμός μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην παραγωγικότητα και στην αποδοτικότητά σας, είναι εντυπωσιακό το πόσοι λίγοι οι άνθρωποι το κάνουν κάθε μέρα. Κάποιοι μπορεί κάθε τόσο να το κάνουν, αλλά κάθε μέρα είναι πολύ γι' αυτό που το κάνουν. Και είναι πολύ εύκολο να το κάνετε. Το μόνο που χρειάζεται να έχετε είναι ένα χαρτί και ένα στυλό. Εντάξει. Και θα ήθελα να μου γράψετε στο chat, ωραία, εσείς δουλεύετε από μια λίστα. Μ? Γράψτε ναι, αν δουλεύετε καθημερινά, αν κάνετε μια λίστα με τις εργασίες της ημέρα σας. Γράψτε όχι, αν δεν το κάνετε καθόλου, αν δεν το κάνετε καθημερινά. Δουλεύετε από λίστες. Όχι κάθε μέρα, όχι. Οκ, okay, ναι. Ωραία. Ο Γιάννη λέει: Χρόνια τώρα το ακολουθούμε. Από εσένα το μάθαμε. Τέλεια. Μπράβο. Η Άννα, μπράβο. Λίστα μόνο. Όχι. Οκ. Okay. Ναι, έχω Ωραία. Τέλεια. Ο Άλκης, Η Ειρήνη λέει: Όχι κάθε μέρα. Ο Νίκο, όχι. Ο Κώστας, ναι. Ωραία. Έχω δοκιμάσει να χρησιμοποιήσω πολλές διαφορετικέ εφαρμογέ και προγράμματα στον υπολογιστή ή στο κινητό μου. Αλλά έχω δει ότι η μέθοδο που με συνέπεια μου δουλεύει είναι. Όλα αυτά τα χρόνια τέλο πάντων, είναι να τα γράφω σε ένα χαρτί. Τα τελευταία, βέβαια, δοκιμάζω την εφαρμογή υπομνήσει που έχει το iPhone. Α, αλλά αν δεν χρειάζεται εφαρμογή για να το κάνετε, πάρετε ένα χαρτί και πολλέ φορέ μπορεί να είναι γεμάτο το κινητό μου. Αλλά Ξέρω ότι έχω να κάνω τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα σήμερα, τρία συγκεκριμένα πράγματα. Βγάζω ένα χαρτάκι από το πέρα και σημειώνω ένα, δύο, τρία αυτά που είναι να κάνω. Εντάξει. Θέλω να τα έχω μπροστά μου και για να τα θυμάμαι, βασικά, και, και, για να τα θυμάμαι και για να γυρίζω συνεχώ στη, στη δουλειά που έχω μπροστά μου. Εντάξει. Οπότε αποκτήστε τη συνήθεια του να κάνετε μία λίστα και πάντα να εργάζεστε από μία λίστα. Τώρα, κάποιο θα μου πει: «Θοδωρή, εγώ δεν είμαι τη λίστα. Εμένα δεν μου αρέσουν λίστε. Ποιο είναι εδώ πέρα ή ποια είναι που δεν τους αρέσουν οι λίστες. Okay. Λοιπόν, τώρα, αν σκέφτεστε έτσι, θα σας ρωτήσω τι κάνετε σε αυτή την εκπαίδευση. Δηλαδή, αν έχετε έναν τρόπο να είστε παραγωγικοί ή αποτελεσματικοί χωρίς να δουλεύετε από λίστες, τότε μπορεί να μην χρειάζεται καν αυτή την εκπαίδευση. Αν όμως έχετε θέμα με τη διαχείριση του χρόνου σας, τότε σκεφτείτε το ενδεχόμενο να κάνετε κάτι διαφορετικό να αρχίσετε να εργάζεστε από μία λίστα. Μπορείτε να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σα κατά 25% ή και περισσότερο από την πρώτη μέρα που θα αρχίσετε να εργάζεστε από μία λίστα. Μιλήσω με μία πελάτησά μου πριν μερικέ μέρε που είχαμε συνεδρία. Λοιπόν, και μου λέει Θοδωρή, κάθε εβδομάδα, κάθομαι στο τέλο τη εβδομάδα και κάνω μία λίστα με τι εργασίε τη επόμενη εβδομάδα. Και κάθε μέρα ξέρω τι έχω να κάνω. Και έχω τα βλέπω μπροστά μου σε λίστα. Και υπάρχουν μέρες που κάθομαι και λέω: Ξέρει κάτι, έχω ακόμα χρόνο για να φύγω από το γραφείο και δεν έχω δουλειέ να κάνω. Τι έχω κάνει όλε. Γιατί σε βοηθάει να είσαι εκεί, εστιασμένο, συγκεντρωμένο στα σημαντικά. Okay. Όταν λοιπόν τελειώσετε την ημέρα σα ή την εργασία σα, κάντε μία λίστα με τι εργασίε τη επόμενη ημέρα. Σε αυτή τη λίστα θα μεταφέρετε και όλα όσα δεν ολοκληρώσατε εκείνη την ημέρα. Τώρα να σημειώσω το πέρα, θα πω το εξή. Για όσου δουλεύετε με λίστε, σα έχει τύχει ποτέ να βάλετε κάτι στη λίστα σα, να μην το ολοκληρώσετε εκείνη την ημέρα και να το μεταφέρετε στην επόμενη μέρα και να μην το κάνετε εκείνη την ημέρα και να πήγαινε από μέρα σε μέρα. Σα έχει τύχει αυτό ποτέ. Εμένα προσωπικά μου έχει τύχει και μου συμβαίνει. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση. Ωραία. Η Ειρήνη λέει ναι. Εννοείται. Συνέχεια η Χρήσα. Okay. Τι κάνετε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Αν κάτι το μεταφέρετε τρει, τέσσερι, πέντε μέρε στη σειρά, Σκεφτείτε το, ενδεχόμενο ότι ίσω να μην είναι κάτι που πρέπει να κάνετε. Okay. Ή μήπω είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να αναθέσετε σε κάποιον άλλον. Ενάξει. Μπορεί να θέλετε να διάσετε, να τακτοποιήσετε τις φωτογραφίες του κινητό σα και λέτε, ξέρω εγώ, ο Κιάννη λέει: Παίρνουμε απόφαση να το κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, μπορεί να, να πούμε ότι ξέρει κάτι, θέλω να τακτοποιήσω τι φωτογραφίε του κινητό μου, να τι βάλω σε φακέλου κτλ. Και, τα λοιπά. και το βάζω στι εργασίε τη ημέρα. Και δεν το κάνω. Και πάει την επόμενη, και την επόμενη, και την επόμενη μπορεί να είναι τελικά κάτι που να μην χρειάζεται να το κάνετε. Οκ. Okay. Ή δεν ξέρω αν, μπορείτε, να, αν έχετε το παιδί σα, μπορεί να τα αναθέσετε στο παιδί σα. Να πείτε στο παιδί σα να βιάσει τι φωτογραφίε από το κινητό και να τι βάλει στον υπολογιστή ή σε ένα σκληρό δίσκο. Ή οτιδήποτε. Άξι. Λοιπόν, οπότε. Μεταφέρετε λοιπόν τι εργασίε που δεν ολοκληρώσατε στη λίστα τη επόμενη ημέρα. Όταν κάνετε τη λίστα το προηγούμενο βράδυ, κάποιοι το κάνουν το βράδυ, το προηγούμενο βράδυ, κάποιοι το κάνουν την επόμενη μέρα, την ίδια μέρα, δηλαδή το πρωί. Όταν όμω το κάνετε το προηγούμενο βράδυ, που είναι το ιδανικότερο, τότε τι συμβαίνει. Ο υποσυνείδητο νου δουλεύει στη λίστα σα όλη τη νύχτα καθώ κοιμάστε. Θα δείτε δηλαδή ότι συχνά θα ξυπνήσετε το πρωί και θα έχετε πάρα πολύ καλέ ιδέε που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε κάποιε εργασίε πιο γρήγορα και καλύτερα από ό,τι είχατε σκεφτεί την προηγούμενη μέρα. Okay. Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνετε προκαταβολικά στο να κάνετε λίστε ε, για, για όσα έχετε να κάνετε εκείνη την ημέρα, τόσο πιο αποτελεσματική και αποδοτική τελικά θα είστε. Yeah. Υπάρχουν διαφορετικά είδη λίστα για διαφορετικού σκοπού. Αρχικά μπορείτε να δημιουργήσετε μία γενική λίστα, μία master list, στην οποία θα καταγράφετε όλα όσα μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα θέλετε να κάνετε κάποια στιγμή στο μέλλον. Okay. Οπότε εκεί θα καταγράφετε κάθε είδους ιδέα που σας έρχεται ή κάθε νέα εργασία ή κάθε νέα ευθύνη που αναλαμβάνετε. Τώρα, μην σας απασχολεί αν στη master στη γενική λίστα μαζεύονται πολλά, θα το οργανώσετε αργότερα. Δεύτερον, θα πρέπει να έχετε μία μηνιαία λίστα που μπορείτε να, να την ετοιμάζετε, στο τέλος κάθε μήνα. Okay. Εκεί πέρα λοιπόν θα γράφετε κάποια πράγματα από τη γενική λίστα. Τρίτον, θα, έχετε, θα πρέπει να έχετε μία εβδομαδιαία λίστα όπου προγραμματίζετε όλη σας την εβδομάδα και τέλο μεταφέρετε τι εργασίε, τι δεσμεύσει και τι υποχρεώσει από τη μηνιαία και την εβδομαδιαία λίστα στην ημερήσια σα λίστα. Αυτέ είναι δηλαδή οι συγκεκριμένε δραστηριότητε που θα κάνετε εκείνη την ημέρα. Και καθώ δουλεύετε μέσα στην ημέρα σα, βάλτε ένα τικ ή τραβήξτε μια γραμμή στις εργασίε, αν το κάνετε δηλαδή σε χαρτί. Λοιπόν. Ξέρω λίγο. Είτε πατήθηκαν εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Οπότε λοιπόν, είστε με τη λίστα σα, έχετε καθίσει στο γραφείο, πιάνετε την, την, πρώτη εργασία, την ολοκληρώνετε, τραβήξτε ένα. Πάτε νι. Οκ. Okay. Ή τραβήξτε μια γραμμή. Αυτό τι κάνει, σα δίνει μια οπτική απεικόνηση τη επίτευξη. Σα κάνει να νιώθετε ότι ξέρει κάτι. Έχω πετύχει κάτι. Έχω ολοκληρώσει κάτι. Και σα δίνει όθηση και παρακίνηση για να συνεχίσετε. Έτσι λοιπόν, βλέποντα ότι προχωράτε στα επόμενα αντικείμενα τη λίστα, έχετε και μεγαλύτερο κίνητρο και περισσότερη ενέργεια για να συνεχίσετε. Ανεβάζει αυτή την αυτοεκτίμησή σα, τον αυτοσεβασμό σα. Γιατί? Γιατί γράψατε κάτι, είπατε στον εαυτό σα ότι θα κάνετε κάτι και το κάνατε. Έτσι λοιπόν έχετε σταθερή, ορατή πρόοδο η οποία σα βοηθάει να ξεπεράσετε την όποια αναβλητικότητα. Οπότε τι θέλω να κάνουμε λοιπόν τώρα. Θέλω να αφιερώσουμε ένα λεπτό από τώρα και θέλω να γράψετε στο χαρτί, σε ένα χαρτί που έχετε μπροστά σα ή στο κινητό σα σημειώσει τι θέλω να γράψετε τι τρει πιο σημαντικέ εργασίε που έχετε να κάνετε αύριο. Ωραία. Οπότε θα σας δώσω τώρα ένα λεπτό να γράψετε λοιπόν τις τρεις πιο σημαντικές εργασίες που έχετε να κάνετε αύριο. Η Ειρήνη λέει αυτό με την ανάθεση της Άρης ωραία και λέει σε εμάς το σημαντικό λειτουργεί μόνο η ημερήσια λίστα. Οκ. Okay. Αν δεν έχεις δοκιμάσει τις άλλες λίστες δεν μπορεί να ξέρεις Ειρήνη. Ωραία. Οπότε γράψτε λοιπόν τώρα, ολοκληρώστε τι τρει πιο σημαντικέ εργασίε που θα κάνετε αύριο. Θα θέλαμε να το κάνετε τώρα, καθώ μιλάμε. Και μετά, που θα τελειώσουμε σε λίγο, που θα τελειώσουμε την εκπαίδευσή μα, αφιερώστε άλλα πέντε λεπτά για να γράψετε και τι υπόλοιπε εργασίε που έχετε να κάνετε αύριο. Οκ. Okay. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε και το. Την τελευταία ιδέα, όταν ήμουν μικρό, θυμάμαι το να, το να μείνω εστιασμένο και συγκεντρωμένο σε μία και μόνο δραστηριότητα ήταν μια τρομερή πρόκληση. Δεν ξέρω αν συμπάσχει κάποιο μαζί μου σε αυτό. Ειδικά στο σχολείο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το να διαβάζω τα μαθήματά μου ήταν απίστευτο βάρο και άγχο κάθε μέρα. Μπορεί να διάβαζα μία σελίδα για μισή ώρα και να μην θυμόμουν απολύτω τίποτα. Είναι κάποιο που ήταν σαν εμένα. Τότε είχα το μυαλό μου σε άλλα πράγματα, κορίτσια, κιθάρες, βόλτε, συγκροτήματα, εκδρομέ. Το μόνο που δεν σκεφτόμουν ήταν τα μαθήματα. Και το να μένω εστιασμένο σε μία και μόνο δραστηριότητα κάθε φορά είναι ακόμα και τώρα κάποιε φορέ πρόκληση. Okay, την οποία όμω συνεχώ βελτιώνω. Κάθε μέρα λοιπόν υιοθετώ συνήθειε, αν θες που είπαμε και πριν από λίγο, που με βοηθούν να μένω εστιασμένο σε μία δραστηριότητα. Okay. Κάτι που συνέβαινε συχνά ήταν ότι Μπορεί να ξεκινούσα, για παράδειγμα, να γράψω ένα άρθρο ή να ετοιμάσω ένα βίντεο ή μια εκπαίδευση σαν κι αυτή και ξαφνικά να χτυπούσε ένα τηλέφωνο. Οπότε τι έκανα, άφηνα το άρθρο, απαντούσα στο τηλέφωνο, μετά έμπαινα να δω τα email μου. Τα email μου με οδηγούσαν σε ένα άρθρο στο Ιντερνετ, το άρθρο με οδηγούσε στο Facebook ή στο Instagram, μετά έμπαινα σε ένα βίντεο στο YouTube και μετά από μία ώρα <laughs> είχα ξεχάσει τι έκανα. Okay. Και πολλέ φορέ ξεκινούσα ε, δουλειέ, οι οποίε έμειναν στη μέση. Ταυτίζεται κανεί μαζί μου. Γράψτε νέα στα σχόλια, αν ταυτίζεστε με αυτό. Κάτι άλλο που συνέβαινε συχνά ήταν ότι οι περισπασμοί ήταν εσωτερική, Ήταν μια σκέψη. Να πάρω τηλέφωνο τον Γιώργο για προπόνηση ή να στείλω ένα email στον πατέρα μου ή να πω κάτι αύριο στο γιο μου. Okay. Και αυτέ οι σκέψει λοιπόν κατάφεραν τι να κάνω, να την προσοχή από την εργασία που έκανα. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι ξέρει κάτι, θέλω να στείλω ένα email στον πατέρα μου για κάτι που θέλει να μου ετοιμάσει, και άφηνα τη δουλειά μου, το έγραφα το email, και φυσικά από εκεί δεν γυρνούσα σχεδόν ποτέ στην προηγούμενη μου δουλειά, αλλά έκανα χίλια δυο άλλα πράγματα. Οπότε, μία τεχνική που έμαθα πριν αρκετό καιρό και την οποία εφαρμόζω με επιτυχία μέχρι και σήμερα, σήμερα την έκανα κανονικά, είναι η λεγόμενη τεχνική Πομοντόρο. Την έχετε ξανακούσει. Έχετε ξανακούσει, γράψτε ναι, αν την έχετε ξανακούσει. Έχετε ξανακούσει για την τεχνική Πομοντόρο. Και αν την έχετε ακούσει, την έχετε εφαρμόσει, την χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, με απλά λόγια, η τεχνική αυτή σου λέει να κάνεις Διαλυματική εργασία. Είναι φέλη τη τυχ... Νέλη. Ναι, Κατερίνα, όχι. Τι σημαίνει λοιπόν διαλυματική εργασία. Πάμε να δούμε τα βήματα τη τεχνική Πομοντόρο. Είναι πάρα πολύ απλά. Νούμερο ένα. Επιλέξτε μία εργασία που θέλετε να ολοκληρώσετε. Είτε είναι κάτι μεγάλο, είτε είναι κάτι μικρό. Κάτι που αναβάλλεται για καιρό. Δεν έχει σημασία. Ενάξει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι μία εργασία η οποία αξίζει όλη σας την προσοχή, χωρίς περισπασμούς. Ωραία. Μπορεί να είναι το να γράψετε ένα άρθρο. Να πάρετε μερικά τηλέφωνα σε υποψήφιους συνεργάτες ή πελάτες σας. Να τακτοποιήσετε την τουλάπα σας. να λοιπόν, γράψτε πρώτα απ' όλα την εργασία στην οποία θέλετε να εστιάσετε και να ολοκληρώσετε. Το δεύτερο βήμα είναι να βάλετε χρονόμετρο για 25 λεπτά. Οπότε δώστε ένα μικρό όρκο στον εαυτό σας, ότι θα αφιερώσετε 25 λεπτά σε αυτή τη δραστηριότητα και δεν θα επιτρέψετε στον εαυτό σας οποιαδήποτε διακοπή. Μπορείτε να το κάνετε. Άλλωστε, είναι μόνο 25 λεπτά. Νούμερο 3. Ξεκινήστε να δουλεύετε πάνω στη συγκεκριμένη εργασία μέχρι να χτυπήσει η ειδοποίηση των 25 λεπτών, οπότε αφοσιωθείτε στην εργασία που έχετε μπροστά σας για τα επόμενα 25 λεπτά. Αν ξαφνικά συνειδητοποιήσετε ότι έχετε κάτι άλλο να κάνετε, Γράψτε το σε ένα χαρτί. Αυτό μόνο. Δεν θέλω να κάνετε κάτι άλλο. Σα έχετε μία ιδέα ότι α, πρέπει να κάνω και εκείνο. Οκ. Γράψτε το σε ένα χαρτί. Μην ασχοληθείτε με αυτό άλλο. Όταν τελειώσει ο χρόνο λοιπόν και χτυπήσει η ειδοποίηση, βάλτε ένα τικ ή βάλτε μία γραμμούλα όπω κάνουν οι φλαγισμένοι. 2, 3, 4, 5. Συγχαρητήρια λοιπόν, μόλι ολοκληρώσατε ένα απομοντόρο χωρί διακοπέ σε μία εργασία. Τι κάνετε λοιπόν μετά σαν ένα επόμενο βήμα, πέμπτο βήμα. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα. Και τώρα θα μου πείτε ότι διάλειμμα. Μόνο 25 λεπτά δούλεψα. Ωραία, δεν είπα να κάνετε διάλειμμα μισή ώρα. Κάντε ένα διάλειμμα για 5 λεπτά. Για 3 λεπτά. Πάρετε μερικέ αναπνοέ. Κάντε διαλογισμό. Κάντε μερικέ διατάσει. Κάντε μερικά push-ups. Κάντε μερικά burpees. Κάντε πείτε ένα καφέ. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Που να μην σχετίζεται με την εργασία σα. Πολλέ φορέ εγώ θα πάω στο παράθυρο. Έχω πολύ ωραία θέα από εδώ πέρα και κοιτάω μακριά γιατί είμαι όλη την ώρα σε οθόνε που είναι κοντά μου. Λοιπόν, Οπότε κάντε κάτι για 5 λεπτά, σηκωθείτε το γραφείο, κάντε μερικά καθίσματα, οτιδήποτε. Okay. Κάντε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα για 5 λεπτά και μετά συνεχίστε με το επόμενο από για άλλα 25 λεπτά. Νούμερο 6. Κάθε 4 από κάνετε ένα μεγαλύτερο διάλειμμα. Οπότε μόλις ολοκληρώσετε 4 από δηλαδή ουσιαστικά 2 ώρες εργασίας, κάντε ένα μεγαλύτερο διάλειμμα. Μπορεί να είναι για 10 λεπτά, 15 λεπτά 20 λεπτά. Ωραία. Αυτό το διάλειμμα λοιπόν, που ασχολείστε για λίγο με κάτι άσχετο από την εργασία σα, τι κάνει, βοηθάει το μυαλό σα να κάνει ένα μικρό reset, ώστε να μπορεί καλύτερα να εστιάσει στην εργασία που έχετε να κάνετε για τα επόμενα 25 λεπτά. Τι δύο πρώτε μέρε που το εφάρμοσα αυτό, έβγαλα περισσότερη δουλειά από ό,τι είχα βγάλει τι προηγούμενε 7 ημέρε. Okay. Ακόμα και αυτή την εκπαίδευση που κάνω τώρα, την ετοίμασα με πομοντόρο. Ωραία. Την ώρα που δουλεύετε λοιπόν σε ένα Πομοντόρο, αν χτυπήσει ένα τηλέφωνο, τι κάνετε. Μπορείτε να επιλέξετε να το σηκώσετε, αλλά και να μην το σηκώσετε. Το Πομοντόρο μου συνεχίζει να τρέχει, δεν σταματά με τον χρόνο. Εντάξει, το Πομοντόρο δεν σταματάει ποτέ. Αν το σηκώσετε και είναι κάτι που μπορείτε να το απαντήσετε σε ένα με δύο λεπτά, το κάνετε και συνεχίζετε το Πομοντόρο σα. Αν είναι κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο, το σημειώνετε σε ένα χαρτί και όταν τελειώσει το Πομοντόρο προγραμματίζετε για πότε θα το κάνετε. Επίση, αν την ώρα που δουλεύετε σε ένα παμοντόρο σα, σα έρθει μια σκέψη να βρω τη συνταγή για τα τσουρέκια που θα κάνω αύριο. Εντάξει, γράψτε το σε ένα χαρτί με τι εργασίε και ψάχνετε τη συνταγή αφού τελειώσετε το απομοντόρο. Αφού τελειώσετε τη δουλειά που κάνετε. Γιατί προφανώ ένα απομοντόρο, μια εργασία, μπορεί να απαιτεί περισσότερα από ένα παμοντόρο. Ωραία. Οπότε λοιπόν το γράφω στο χαρτί μου και θα ψάξω τη συνταγή αργότερα. Μία δωρεάν εφαρμογή που χρησιμοποιώ στο κινητό μου για να προγραμματίζω τα 25-5 λεπτά είναι η εφαρμογή Gym Boss Timer ή μια άλλη που χρησιμοποιώ τώρα στον υπολογιστή λέγεται Be Focused. Αλλά μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε timer για υπομοντόρο timer αν ψάξετε στο, στο App Store ή στο Play Store. Αυτό που έχω δει είναι ότι βγάζω πολύ περισσότερη δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Είμαι πολύ πιο συγκεντρωμένο στη δουλειά μου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τελειώνω νωρί με τι πιο σημαντικέ εργασίε τη ημέρα. Έτσι λοιπόν στο τέλο τη εργασία μου, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, όπου τελειώνει ο καθένα την εργασία του, δεν σκέφτομαι ότι άφησα πολύ δουλειά ή ότι δεν έκανα πολλά πράγματα σήμερα ή ότι θα πρέπει να προλάβω να κάνω αύριο περισσότερα. Όχι. Με αυτόν τον τρόπο έχω ολοκληρώσει τα σημαντικότερα και μετά την υπόλοιπη ημέρα είμαι πιο ήρεμο και μπορώ να, στι... να εστιάσω στα σημαντικά της ζωής τη ζωή μου. Την οικογένειά μου, του φίλου μου, τα χόμπι μου, τι προπονήσει μου ή οτιδήποτε άλλο. Το coaching που κάνω έχει να κάνει με business, με την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Και πρόσφατα μιλούσα με έναν πελάτη μου και μιλούσαμε για το πώ θα την επιχείρησή του. Και συνειδητοποίησα ότι μέσα από τη συζήτηση που κάναμε ότι αφιέρωνε χρόνο στη δουλειά του μέχρι να το βράδυ. Και του λέω, «Ξέρεις κάτι χρειάζεται να αποφασίσει μέχρι ποια ώρα θα εργάζεσαι. Θα είναι 9, 9,5 ή 10. Μην το πα μέχρι τι 12 η ώρα. Μην κάνει δουλειά μέχρι τι 12 η ώρα. Από κάποια ώρα και μετά να είσαι στο σπίτι με την οικογένειά σου, με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου. Αφιέρωσε χρόνο και σε εκείνου. Ναι, μεν να εστιάζουμε και να χτίζουμε πράγματα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι σημαντικά στα οποία μπορούμε να εστιάσουμε. Και αν δουλεύουμε με βομοντόρο, μπορούμε να ολοκληρώνουμε τι εργασίε μα πολύ πιο εστιασμένοι και ουσιαστικά. Αξί. Οπότε πάμε να ανακεφαλαιώσουμε τι είδαμε σήμερα. Καταρχά, ξεκινήσαμε και είπαμε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τα πάντα ταυτόχρονα. Ότι χρειάζεται να επιλέξετε δύο μεγάλα projects. Οπότε, κάντε ένα πλάνο επίση πριν ξεκινήσετε. Okay. Και ότι. Να, να λοιπόν. à, μ, κάθε λεπτό που αφιερώνουμε στο προγραμματισμό μα γλιτώνει περίπου 10 με 12 λεπτά ε, στην εκτέλεση. Κάντε λοιπόν ένα πλάνο με τις, με τις εργασίες της ημέρας σας. Μπορείτε να είστε 25% πιο παραγωγικοί από την πρώτη και μέρα αν ξεκινήσετε να δουλεύετε από μία λίστα. Μείνετε εστιασμένοι εφαρμόζοντας την τεχνική Πομοντόρο και όταν προκύπτουν περισπασμοί κατά τη διάρκεια του Pomodoro θα προγραμματίζετε να τα κάνετε αργότερα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν και πριν ολοκληρώσουμε θα ήθελα να σας πω για το πώς θα μπορούσα να σας βοηθήσω περισσότερο πάνω σε αυτό και θα ήθελα να σας πω και μια υπηρεσία που προσφέρω. Καθώς μιλάω για αυτό, αν έχετε ερωτήσεις, θα ήθελα να μου τις γράψετε τώρα στο chat. Ε, και στο instagram θα ήθελα να γράψετε μου τις ερωτήσεις. Έχει κάπου ένα, ένα παραθυράκι με ένα ερωτηματικό, πατήστε εκεί πέρα για να μου βάλετε την ερωτήσεις, για να μου τι εμφανίσει όλες μαζί. Ε, ωραία. Αν δεν έχετε φυσικά. Αν δεν έχετε κάποια ερώτηση, καθώς Κλείνουμε εδώ πέρα και ολοκληρώνουμε και όλα θα έχουμε ολοκληρώσει. Γράψτε μου ένα πράγμα που κάνετε από αυτή τη σημερινή εκπαίδευση. Ωραία, γεια σου Τίμητρα. Τώρα, από το 2010 λοιπόν παρέχω μια υπηρεσία προσωπικού coaching και business coaching. Συμβουλευτική προπόνηση. Το συνεργατικό coaching που, προτείνω, που σας προτείνω έχει σαν στόχο να σας δώσει τα απαραίτητα εφόδια, τις γνώσεις και την καθοδήγηση ώστε να μπορέσετε να γίνετε κι εσείς ένας επιτυχημένος επαγγελματίας του μέλλοντο Μερικά από τα πράγματα που θα σα βοηθήσει το coaching να πετύχετε είναι να γίνετε ξεκάθαροι με του στόχου σα, να γίνετε ξεκάθαροι με τι αξίε σα και να μπορέσετε να συντονίσετε τι αξίε σα με του στόχου σα, να βρείτε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει για εσά σήμερα, να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό πλάνο δράση, να ξεπεράσετε την αναβλητικότητα, να ξεπεράσετε τα μεγαλύτερα εμπόδια που σα σταματάνε, να βάλετε στην άκρη φοβίε, δισταγμού, να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σα με μικρέ μικρες μικρέ επιτυχίε και μεγαλύτερε επιτυχίε και πολλά πολλά άλλα θέματα. Με το coaching πρόγραμμα που σα προτείνω, θα έχετε εβδομαδιαίε συνεδρίε μαζί μου μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης διάρκεια 30 λεπτών, όπου θα αναλύουμε το τι συνέβη την εβδομάδα που πέρασε. Θα προγραμματίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα μπορούμε να συζητάμε οτιδήποτε σα απασχολεί και στην επιχείρησή σα, αλλά και προσωπικά. Οι επιλογέ του προγράμματο coaching που έχω είναι για τέσσερι ή για δώδεκα συνεδρίε. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα και μεμονωμένων συμβουλευτικών τη μία όραση για όσο χρειαστεί. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε για να το αποφασίσουμε μαζί, δηλαδή. Η Μαριέτα λέει ότι σήμερα είναι το απομοντόρο. Τέλεια. Οπότε, αν είστε λοιπόν έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί σε προσωπικό επίπεδο και να σα προπονήσω προσωπικά, καλέστε με στο γραφείο μου 234107332. Αν μπορεί να το γράψει κάποιο κάτω. Λοιπόν. 2341-07332, από αύριο, μην με καλέσετε τώρα. Λοιπόν, μπείτε e στο GreekCoach.gr, κάθετος coaching. Εκεί θα βρείτε χρήσα λεπτομέρειε και για τη διάρκεια και τα κόστο και, και τα πάντα θα τα βρείτε εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, οπότε GreekCoach.gr, κάθετος coaching και κλείστε ένα πρόγραμμα coaching μαζί μου. Ευχαριστώ, Ειρήνη. Οπότε, είτε ασχολείστε με το δικτυακό marketing, είτε έχετε μία online επιχείρηση, είτε έχετε μία παραδοσιακή επιχείρηση, ακόμα και αν έχετε ένα λογαριασμό στα social media που θέλετε να προωθήσετε και θέλετε να δουλέψετε μαζί μου για να σας βοηθήσω να γίνετε πολύ πιο αποτελεσματικοί και εξαιρετικοί στη διαχείριση του χρόνου σας, τότε έχω να σας προσφέρω και κάτι ακόμη. Okay. Αν δεν είστε σίγουροι ότι θέλετε να ξεκινήσετε το coaching ή αν το coaching είναι για σας τότε τι μπορείτε να κάνετε. Να μπείτε στο greekcoach.gr, κάθετος free, και να, κάνουμε μία, να κλείσουμε μία συνεδρία coaching δωρεάν εκεί θα πάρετε μια γεύση για το πώς, δουλεύω, πώς δουλεύει το coaching μαζί μου. Θα πάρετε κάποιες πολύ χρήσιμες και πρακτικές ιδέες για εσάς. Θα δούμε δηλαδή συγκεκριμένα θέματα στα οποία μπορούμε να δουλέψουμε μαζί. Και φυσικά θα δω και εγώ αν το coaching είναι κατάλληλο για εσάς και θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς δουλεύει όλο αυτό που κάνουμε. Οπότε λοιπόν μπείτε στο greekcoach.gr κάθετος free και ζητήστε να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία coaching. Δεν βλέπω κάποιε ερωτήσει. Βλέπω τι έχετε κρατήσει, τέλεια, χαίρομαι, πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα ολοκληρώσουμε εδώ, είναι και 46, είμαστε νομίζω καλά με τον χρόνο μας. Ε, να πω ότι δεν θα υπάρχει το replay αυτής της εκπαίδευσης, θα το στείλω μόνο σε όσοι έχουν ε, δηλώσει συμμετοχή στο webinar. Είναι οι άνθρωποι που είχαν μπει στο greekcoach.gr κάθετος webinar. Στο στείλω θα είναι το replay για σας μόνο για 72 ώρες. θα το στείλω, θα έχετε διαθέσει μόνο για 72 ώρες στο email. Λοιπόν, γι' αυτό είναι σημαντικό να γράφεστε στα webinar, γιατί έχουμε και τα slides, έχουμε διάφορα πράγματα που κάνουμε εδώ πέρα. Τώρα, και η διαχείριση χρόνου, για να οκληρώσουμε με αυτό, δεν είναι κάτι που είναι φυλαγμένο για λίγους, και κάποιου εκλεκτούς. Πλέον, έχετε κάποιες ιδέες, κάποια εργαλεία, τρεις ιδέες, και στο κομμάτι της νοοτροπίας, για να γίνετε πραγματικά πάρα πολύ καλοί στη διαχείριση του χρόνου σας. Έτσι θα μπορέσετε να έχετε περισσότερη χαρά σε ό,τι κάνετε, να είστε συγκεντρωμένοι, να ολοκληρώνετε εργασίε, σα πιο ήρεμοι και θα μπορέσετε να είστε περισσότερο παρόντε στι στιγμέ που ζείτε. Είτε με τον εαυτό σα, είτε με του ανθρώπου που είναι σημαντικοί για εσά. Χάρηκα που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και αυτή τη φορά, αυτά τα 47 λεπτά. Τον επόμενο μήνα πάλι θα κάνω μια εκπαίδευση. Επίση, να σα ενημερώσω ότι στι 28 του μηνό, του Νοέμβρη μάλλον, θα κάνω μια ομιλία στο καφέ Biscotto στο Μπισκότο Community, στο κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Θα έχω μια πολύ ωραία ομιλία εκεί. Λοιπόν, θα χαρώ να σα δω όσοι είστε από τη Θεσσαλονίκη. Θα χαρώ επίση να συνδεθούμε στα social media. Όσοι δεν με ακολουθείτε στο Instagram, εντάξει, προφανώ δεν με βλέπετε στο Instagram, ακολουθείτε. Καλό βράδυ, δηλαδή, αγγελία, να είσαι καλά. Και θα χαρώ να ακούσω ότι εφαρμόσατε κάποιε από τι ιδέε που συζητήσαμε σήμερα και ότι άλλαξε προ το καλύτερο η ζωή σας ή κάποια κομμάτια της ζωής σας εξαιτίας αυτών των ιδιών. Χρήστανία θα έρθω. Λοιπόν, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας και σε όλες. Ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά. Ωραία. Καλό βράδυ, Διγόνη. Καλό βράδυ, Κώστα. Να είσαι καλά. Ωραία. Χρήσα, θα κάνω και άλλο webinar τον επόμενο μήνα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετώ. Καλό σας βράδυ.